όπου 50 κουκουλοφόροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα χτύπησαν με μολότοφ και με πυροβολισμούς, κρατούσαν καραμπίνες στα χέρια στις εγκαταστάσεις εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Έδεσαν δύο από τους φύλακες, τους περιέλωσαν με βενζίνη, απείλησαν να τους κάψουν. Στη συνέχεια πυρπόλησαν με μολότοφ τις εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα της εταιρείας και φεύγοντας έβαλαν μπλόκα στο δρόμο, κορμούς δέντρων, για να μην φτάσουν γρήγορα τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής. Να δούμε το ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας Παναγιώτη Μανή. Κόλαση φωτιάς στο εργοτάξιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Η ώρα είναι 1:20 μετά τα μεσάνυχτα και κουκουλοφόροι έχουν πυρπολίσει με βόμβες μολότοφ τα οχήματα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του εργοταξίου που καταστρέφονται ολοσχερώς. Οι 40 με 50 κουκουλοφόροι, οπλισμένοι με καραμπίνες, εισέβαλαν σύμφωνα με μαρτυρίες πυροβολώντας το εργοστάσιο. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, έδεσαν τους δύο φύλακες και αφού τους περιόλησαν με βενζίνη, απειλούσαν ότι θα τους κάψουν ζωντανούς. Οπλισμένοι με καραμπίνες, συνέλαβαν τους δύο security, τους δύο φρουρούς που είχαμε κάτω στην κάτω πύλη, τους οποίους τους έδεσαν και τους έλουσαν με βενζίνα. Χτυπήσανε τα παιδιά, τα σβαρνίσανε, τα ρίξανε βενζίνα. Στη συνέχεια, και αφού σύμφωνα με τους εργαζόμενους πυροβόλησαν τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος για να μην καταγραφούν οι κινήσεις τους, με βόμβες μολότοφ και έφλεκτα υλικά έβαλαν φωτιά σε όλα τα οχήματα και στα κοντέινερ της εταιρείας, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουν καταστραφεί όλες οι εγκαταστάσεις της διοίκησης που ήταν εδώ πέρα, με όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό που υπήρχαν και μηχανήματα με τους εργολάβους που είχαμε κάτω και συνεργαζόμασταν. Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες τοποθέτησαν κορμούς δέντρων στον δρόμο για να εμποδίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν εγκαίρως για να σβήσουν τη φωτιά. Είναι απαράδεκτα πράγματα να χτυπιούνται εργαζόμενοι από τη στιγμή που η κοινωνία φωνάζει επενδύσεις. Ένας από τους φύλακες μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο. Η αστυνομία που κάνει λόγο για συντονισμένη επιχείρηση, που διέρκεσε μόλις 15 λεπτά, προχώρησε σε 27 προσαγωγές χωρίς να κάνει καμία σύλληψη. Την επίθεση καταδίκασε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Χρήστος Πάχτας, που έχει υποβάλει ήδη μηνυτήρη αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δράσεις αυτές, όταν γίνονται πάντα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, κουκουλοφόροι, με καραμπίνες, με λουστούς, με σίδρα, με μολότοφ, όπως γίνεται με την ανοχή μιας πολιτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοστατούντος του βουλευτή της Καστοριάς, τους έχουμε συχνά επισκέπτες στην περιοχή. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει ερωτήματα για το ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση και υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες συκοφαντούν τον αγώνα των κατοίκων. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής επί δύο ημέρες πραγματοποιεί εκδήλωση για την εναλλακτική προοπτική ανάπτυξη του τόπου μας. Ακριβώς σε αυτή τη χρονική στιγμή εκδηλώθηκε η καταστροφή των εγκαταστάσεων της Ελληνικός Χρυσός από αγνώστους. Ένα γεγονός που αφενός είναι αποτέλεσμα των συνεχών προκλήσεων της εταιρείας και της κρατικής βίας ενάντια στους πολίτες που αντιστέκονται στην καταστροφή του τόπου τους. Αφετέρου δεν δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα τους. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση σε μια επένδυση που πληρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και πρέπει να στηριχτεί από την τοπική κοινωνία και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι η τρομοκρατική επίθεση με μολότοφ στις Σκουριές δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για τις προθέσεις των επιτιθέντων. Αναρωτιόμαστε ποιον άραγε να αντιπροσωπεύουν και ζητούμε από το κράτος να προβεί σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μένουμε στο θέμα, έχουμε στεθεί με τη Μίνα Καραμίτρου που θα μας δώσει τα νεότερα από τις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης, Μίνα. Και νομίζω ότι έχουν κάνει υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στο θέμα του εντοπισμού των δραστών. Νίκο, καθώς ήδη αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα του Πολυγύρου βρίσκονται και εξετάζονται 4 άτομα, μάλιστα εξετάζονται ως υποπτοί. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, υπάρχουν στοιχεία που κουμπώνουν ότι συμμετείχαν στην επίθεση χθες το βράδυ, ενώ η αστυνομία αναζητά 4 άτομα ακόμη. Και πάλι τους θεωρεί ύποπτους για την χθεσινή επίθεση. Θέλω επίσης να σας ξεκαθαρίσω ότι αυτά τα 8 άτομα για τα οποία σας μιλώ αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σχέση με τις 27 προσαγωγές που είχαν γίνει το πρωί και αφέθησαν ελεύθεροι. Κλιμάκιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ήδη στο σημείο και έχουν ξεκινήσει έρευνες καθώς έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό, Νίκο, των δραστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να σας πω λοιπόν ότι έχει βρεθεί μια κουκούλα με αίμα, έχουν βρεθεί ίχνη από ρόδες, έχουν βρεθεί καμένα παπούτσια, έχουν βρεθεί αποτυπώματα επάνω στις μολότοφ που άφησαν πίσω τους οι δράστες. Επίσης έχει βρεθεί μια κουκούλα full face, έχει βρεθεί μια χειρουργική μάσκα, τσιγάρα και ένας πυρσός.
όλα αυτά επάνω τους έχουν γενετικό υλικό. Επίσης, να σας πω ότι βοηθούν πάρα πολύ και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Η εταιρεία τώρα Ελληνικός Χρυσός, σε ανακοίνωσή της, Νίκο, κάνει λόγο ότι η επίθεση είναι η κορύφωση μιας κλιμακούμενης επίθεσης εναντίον της επένδυσης, εκφράζει την λύπη της και καταδικάζει την επίθεση. Και επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα γίνεται ευρεία σύσκεψη υπό τον Νίκο Δένδια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Και αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει από νωρίς σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν ποιοι ήταν οι δράστες της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μην σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Θα μας δώσετε τα νεότερα από το μέτωπο της τρομοκρατίας στο πολιτικό πεδίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα πριν από τη νέα σύσκεψη των τριών αρχηγών, Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη, αύριο, 6 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, αναλαμβάνει προσωπική δέσμευση ότι δεν πρόκειται να μειωθεί άλλο ο κατώτατος μισθός, δίνοντας έτσι τέλος στο θέμα το οποίο άνοιξε με τις αναφορές του γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργου Μέργου. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ο Πρωθυπουργός διαψεύδει, επιχειρεί να διαψεύσει ανεπιτυχώς μνημονιακές δεσμεύσεις που ο ίδιος έχει αναλάβει. Να δούμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Πυράκη.